Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που μου ζήτησε ένας φίλος, που είναι πολύ εύκολο σχετικά, απλά 5 βήματα έχει. Πώς μπορούμε να κόψουμε 45 μοίρες στρατζαριστό, όταν κάνουμε μια όποια κατασκευή είναι αυτή, χωρίς όμως τη βοήθεια του τροχού πάγκου, χωρίς τη βοήθεια της πλειονοκορδέλας, χωρίς τη βοήθεια όποιου μηχανήματος μας κάνει γωνιακές κοπές. Απλά στο χέρι με ένα τροχό κοπής 12.5. Αλλά να μπορούμε να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται, να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να κάνουμε τη γωνία μας ακριβίας, χωρίς να χρειαστεί μετά να τη γεμίσουμε με τη μικ και να τροχίζουμε και να κάνουμε διάφορα. Πάμε να δούμε μαζί, είναι αρκετά εύκολο, απλά είναι αφορμή να το κάνουμε για το φίλο που μου το ζήτησε και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις τομές. Πάμε λοιπόν να το δούμε από κοντά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μία 45 μοιρών κοπή και ας πούμε ότι αυτά τα δύο τα υλικά είναι που θέλουμε εμείς να κατεργαστούμε. Παίρνουμε το γνωστό μυρογνωμόνιο, τη γωνία του μαραγκού που λέγεται αυτό στην αγορά, το οποίο είναι πολύ χρηστικό και στο δικό μας χώρο. Τοποθετούμε απάνω στο σημείο που ακριβώς θέλουμε, ας υποθέσουμε ότι το σημείο μας ήταν εδώ. Με ένα ψηλό μολύβι, δεν χρειάζεται μαρκαδόρος χοντρός ή χαράκτης ή οτιδήποτε, πηγαίνουμε στις 45 μοίρες ακριβώς εδώ και κάνουμε την πρώτη μας γραμμή. Την τελειώνουμε πέρα και πέρα για να μπορούμε να τη δούμε στο πλάι μετά. Λοιπόν, εδώ ακριβώς συνεχίζουμε και χαράζουμε την ευθεία με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, ώστε να μπορούμε να πάμε απέναντι, συνεχίζοντας εδώ για να σας βοηθήσει, βλέπετε ότι αυτή η γραμμή είναι μπροστά εδώ, άρα εδώ θα είναι σε αυτή τη σειρά, σωστά? Άρα πηγαίνουμε πάλι με αυτό το γνώμονα, βάζουμε αντίθετα πλέον το εργαλείο μας και πάμε στην άκρη-άκρη και βρίσκουμε πάλι τις 45 μοίρες με αυτόν τον τρόπο. 45 μοίρες είναι εκεί. Αυτό που θα προσέξετε πάρα πολύ είναι το τελείωμα να είναι ακριβώς η μία γραμμή με την άλλη, να τέμνονται, να μην φεύγει η μία μέσα στο βάθος και η άλλη αλλιώς. Τότε θα έχουμε πρόβλημα. Και ενώνουμε τις δύο γραμμές εδώ, ακριβώς στο σημείο που έρχονται. Αυτό είναι έτοιμο να κοπεί. Είναι σημαδεμένο από όλες τις μεριές. Θα δούμε πώς θα το κόψουμε στη συνέχεια. Κάνουμε και το δεύτερο, ας υποθέσουμε ότι ήταν εδώ το σημάδι μας, ξέρω εγώ, στις 95, 85 και οτιδήποτε είναι αυτό. Θα κάνουμε την πρώτη μεταφορά στις 45 μοίρες. Προσέξτε, όχι εδώ, από τη μέσα μεριά, από τη μεριά που τέμνονται οι δύο γραμμές. Εδώ το φέρνουμε στο σημείο που θέλουμε. Ελέγχουμε καλά τις 45 μοίρες. Όσο πιο καλά το σημαδεύσετε, είναι και όλο το μυστικό να γίνει σωστή η δουλειά. Ξεγυρίζουμε την ευθεία απέναντι. Ξεπερασιάζουμε ουσιαστικά, είναι οικοδομικός όρος. Εδώ βλέπετε, για να σας βοηθήσει να μην μπερδεύεστε, όπως είναι, κάνουμε μια απλή γραμμή, απλά για να ξέρουμε με ποια σειρά θα τα ακολουθήσουμε από την άλλη μεριά. Γυρίζουμε το χαρακά μας, τη γωνιά μας ουσιαστικά πάλι στις 45 μοίρες, τη φέρουμε ακριβώς εκεί που είναι η συνέχεια της γραμμής μας, με αυτόν τον τρόπο, την κλειδώνουμε με το ένα μας χέρι, εκεί, και συνεχίζουμε το σημάδι μας. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα δείτε και με το μάτι ότι οι δύο γραμμές που έρχονται είναι απόλυτα ευθεία. Τις ξεπερασιάζουμε και έτσι λοιπόν έχουμε και εδώ το σημάδι. Τώρα πάμε γλυκά γλυκά να το κόψουμε, χαράζοντας με τον κόφτη μας νοητά, εμπειρικά πλέον, στο σημείο τροχίσματος αλλάζουμε το τάση, στο σημείο κοπής, συγγνώμη, γιατί ήταν στο τρόχισμα, ήταν στο μισοφέγγαρο. Λοιπόν, και απλά τώρα παίρνουμε με τον κόφτη μας, χωρίς να βιαζόμαστε να κάνουμε την τομή, ουσιαστικά κόβουμε τη λαμαρίνα του σατζαριστού περασιά στο κάτω μέρος, να περάσει το δικό μας ο δίσκος, να περάσει απλά κάτω. Δεν κάνουμε την τομή κατευθείαν κάθετη. Με αυτόν τον τρόπο.
αλλάξω θέση στην κάμερα για να μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς το κάνουμε. Αφού έχουμε λοιπόν τις γραμμές σημαδεμένες, πάμε ξεκινώντας να κάνουμε τις κοπές μας. Δεν περασιάζουμε, είπαμε, στο βάθος. Αφήνεις ουσιαστικά το δίσκο να κάνει την πρώτη αυλακιά στη μολυβιά σου και τον αφήνεις να πηγαίνει μόνος του πέρα. Δεν τον εβιάζεις δεξιά-αριστερά, τον αφήνεις μόνο του κάθετα να κόβει. Από εδώ έχουμε τελειώσει. Πάμε από την άλλη μεριά. Φροντίζουμε ο άσος που είναι ο δίσκος είναι ένα χιλιοστό, να το παίρνουμε καθαρά από την άλλη μεριά. Δηλαδή, να μένει η άκρη της μελανιάς, η άκρη της μολυβιάς μας, να μένει από το καθαρό σημείο που έχουμε μετρήσει κιόλας. Τώρα ενώνουμε απλά τις δύο κοπές. Εδώ, αν προσέξετε, αν το κόψεις κάθετα, βέβαια καλό του κάνεις στη συγκόλληση, γιατί δεν είναι ωραίο να είναι τελείως κόχη, θα το φάει κατευθείαν εντός εισαγωγικών ο πολιτός, γι' αυτό το κόβουμε ευθεία. Εγώ θα το κόψω τώρα λίγο στραβά, λίγο λοξά ουσιαστικά, για να δούμε απλά το αν είναι αν έχει ακρίβεια μάλλον η κοπή μας. Ίσια να το κόψεις είναι καλύτερα, μη σας τρομάζει. Εγώ θα το κάνω λίγο στραβά μόνο και μόνο επειδή δείχνουμε πώς κόβουμε τη γωνιά. Όλο το μυστικό είναι να μην ζορίζεις το μηχάνημά σου. Αυτό είναι το πρώτο κόψιμο. Αν το δείτε, έχει απόλυτη ευθεία. Έχουμε κόψει λοιπόν το πρώτο, το αφήνουμε στην άκρη και ακριβώς με την ίδια πάλι σειρά πάμε να κόψουμε και το επόμενο. Δεν είναι τίποτα. Είναι λίγο πιο ενεργοβόρο από το να έκανες ένα κατέβασμα με ένα οποιοδήποτε δισκοπρίωνο πάγκο και να τελείωνε η υπόθεση. Εμείς το γουστάρουμε να το κάνουμε στο χέρι. Πάμε λοιπόν. Δεν κατεβαίνουμε άλλο, βλέπουμε ότι έχουμε περάσει την απέναντι πλευρά και πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την απέναντι. Αν προσέξετε, τη γραμμή του μελανιού, του μολυβιού, την έχω αφήσει. Συνεχίζουμε την τομή μας, εγώ την κάνω λίγο λοξή. Και πάλι απέναντι. Έχουμε κάνει λοιπόν τις κοπές μας. Αυτό που θα προσέξετε είναι, αν σας έχει φύγει λίγο το χέρι, θα παρακολουθήσουμε την μολυβιά μας. Γι' αυτό δεν τρώγαμε τη μολυβιά. Βλέπουμε ότι είμαστε ακριβώς. Και είναι όλα καλά. Για να κάνουμε όμορφη δουλειά, μια και το κάνουμε παρελίτσα όλο το να το τελειώσουμε μαζί, πριν το δοκιμάσουμε, δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε αυτή τη λογική. Θα κάνουμε μία όμορφη ριζούλα γύρω-γύρω. Αν προσέξετε όσα παιδιά έχετε μικ, μπορεί η κόλλησή σας να βγει λίγο πιο, να κάνει ένα μεγαλύτερο σαμάρι. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πώς. Κάνετε μία μικρή ριζούλα γύρω-γύρω, ένα ξεπεράσιασμα, ένα μικρό κόνο θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο. We'll be right back.
Νομίζω ότι είναι έτοιμα τα κομμάτια μας. Είναι φρεζαρισμένα, έχουν κάνει μια μικρή ριζούλα, το οποίο μαζί κάνουν ένα μικρό νι, ένα ελληνικό νι, μικρό. Και πάμε να δοκιμάσουμε τι έχουμε κάνει. Αφού βάλω λοιπόν τη γωνιά μου για βοήθεια, θα πάω να φέρω τα δύο κομμάτια μαζί και βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Το βλέπετε μόνοι σας, ότι έχει κολλήσει όμορφα. Υπάρχει ο αρμός για να κάνουμε, να το δούμε και απέναντι, και από την άλλη μεριά. Είναι ακριβώς. Εδώ, για να τελειώσουμε την κόλλησή μας, δεν είναι μόνο ότι το κόψαμε και τελείωσε. Εγώ θα σας έλεγα, για να έχετε ένα όμορφο αποτέλεσμα, εδώ ακριβώς την ακμή δεν χρειάζεται να την αφήσετε τελείως μύτη. Δεν παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή που είναι όμορφο, αλλά όχι κολλημένο. Αν κολληθεί εδώ, θα έχουμε ως αποτέλεσμα πολύ εύκολο τρύπημα, γιατί είναι η απόλυξη της γωνίας, είναι το τελείωμα της γωνίας. Άρα εγώ τι θα έκανα εδώ. Προσέξτε. Πάμε και τρώμε κάθετα τη γωνία αυτή. Είναι άσχημο, έτσι, συμφωνώ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, είναι άσχημο. Αλλά κοιτάξτε τι θα γίνει όταν και εφόσον έχεις κολλήσει τη γωνία σου, εδώ ακριβώς μπορείς πολύ πιο εύκολα να τη γεμίσεις με το μηχάνημά σου και τροχίζοντάς το θα έρθουν εντελώς πρόσωπο χωρίς να φαίνεται καν τίποτα. Αυτό είναι ένα πολύ απλός τρόπος και από τη μια μεριά το βλέπουμε. Και από την άλλη, να μπορείς εύκολα να κόψεις μία γωνιά. Και αν τα παιδιά που είναι στο πρώτο στάδιο δεν καταφέρουν με τη μία από την αρχή, το καλό που έχει το μέταλλο είναι ότι μπορεί να γυρίσει πίσω το λάθος σου. Κατά κάποιο τρόπο, είτε μπορείς να το γεμίσεις με τη μηχανή σου και να το ξανατροχίσεις, ή μπορείς σε αυτή τη φάση που είσαι να παίξεις λίγο με τον τροχό σου ακόμα, με ένα δίσκο grid ή ένα δίσκο απλό συμβατικού τύπου τροχίσματος, λιάνσεως, και να το φέρεις ξανά. Εδώ ακριβώς τώρα, αν το δείτε, είναι μια χαρά, ok. Αν τυχόν, γι' αυτό κρατάμε όταν κόβουμε με το δίσκο τον άσο, γι' αυτό κρατάμε πάντα τη μολυβιά μας που έχουμε κάνει, αυτήν εδώ, ας πούμε τυχαία τώρα θα το κάνω εγώ, όταν κόβεις, κοιτάς τη μολυβιά να την αφήσεις από τη μεριά που είναι μετρημένο. Άρα είσαι και ακριβώς στη μέτρησή σου από την αρχή και μπορείς, αν για κάποιο λόγο έχει λοξέψει λίγο η κόλλησή σου, η κοπή σου, συγγνώμη, μπορείς να το τροχίσεις και να το φέρεις σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις με μια κοπή πάντα στο χέρι. Είδαμε λοιπόν, φίλοι, πώς μπορούμε με ένα απλό τρόπο να κόψουμε χωρίς τη βοήθεια ενός μηχανήματος με τέλειο οδηγό και αυτά να είναι τα αποτελέσματα. Ελπίζω να βοήθησα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!